θεία του Πρασίνου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τον Φάρο Αλεξανδρούπολης από την παράταξη. Είναι μαζί μας ο εθνοβιολόγος και μέλος της ανεξάρτητης παράταξης Φάρος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Παύλος Γεωργιάδης. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Κουματζίδη. Τελικά η Αλεξανδρούπολη έχει πράσινο, επαρκεί το πράσινο για τους Αλεξανδρουπολίτες? Γιατί ο κόσμος αυξάνεται, οι πολίτες αυξάνονται, το πράσινο μειώνεται, τι γίνεται, ή παραμένει σταθερό αλλά δεν αρκεί? Καταρχήν, με μια έννοια, το πράσινο δεν είναι ποτέ αρκετό. Έτσι. Ναι, σε αυτό είναι, έχετε όσο δίκιο. Περισσότερο έχουμε, τόσο καλύτερο είναι. Όμως, εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα, τα οποία είναι αρκετά ανησυχητικά. Με μια ομάδα εργασίας μέσα στο Φάρο που αποτελείται από δασολόγους, αθασολόγο, αρχιτέκτονα, εμένα που είμαι βιολόγος, καθίσαμε και δουλέψαμε επί του χάρτη της πόλης και είδαμε τους υφιστάμενους χώρους πρασίνου και από την εμπειρία μας που γυρνάμε μέσα στην πόλη. Τους συγκρίναμε, τους φέραμε σε αντιστοιχεία με τον πληθυσμό της πόλης αλλά και την έκταση της πόλης, τα οποία είναι πολύ εύκολο να βρεις αυτά τα δεδομένα με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Και προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή μόλις το 5% του αστικού ιστού της πόλης καλύπτεται από πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Και αυτό μάλιστα είναι ένα αισιόδοξο σενάριο. Γιατί όταν βλέπουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο ή ένα τεμάχιο οικοδομικό, δεν είναι φυσικά όλο γεμάτο με δέντρα και με πράσινο. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν 4,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και κοινόχρηστου χώρου ανακάτοικο. Δηλαδή ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς έχει 4,5 τετραγωνικά μέτρα δικαίωμα ή διαθεσιμότητα πρασίνου. Το ελάχιστο που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 9 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα προτείνει ότι σε γενναιόδερα σενάρια μπορεί να πάει έως και τα 50 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο σε πόλεις οι οποίες είναι βιώσιμες, παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον για τους πολίτες. Ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι 18,5 τετραγωνικά μέτρα και εμείς είμαστε στο 4,5. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Αλεξανδρούπολη κάποια στιγμή στην πορεία της προηγούμενης δεκαετίας ήταν πράσινη πόλη. Δηλαδή φανταστείτε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή που τη γνωρίζουμε όλοι, έχει τραπεζοκαθίσματα, έχει κάποια παρτέρια, 50 χρόνια πριν είχε 3 σειρές δέντρα σε κάθε πλευρά της. Και άλλες 2 σειρές δέντρα υπήρχαν στην παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε αυτή η πόλη σταδιακά βίωσε μια κατάσταση όπου το πράσινο έδωσε τον χώρο της, το χώρο του στον ιδιωτικό χώρο, στους ιδιώτες και πολύ δυστυχώς και στο τσιμέντο. Και φυσικά η οικοδόμηση για το ότι έχει επεκταθεί τόσο πολύ η πόλη και εντάξει, ναι, μεν υπάρχουν οικοδομές, αλλά υπάρχουν και πολλά άδεια οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πράσινο τα συγκεκριμένα. Είναι ή έχουν ένα πράσινο που απλώς είναι ένα φουντωμένο πράσινο το οποίο... γρασίδι, ας πούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει, βέβαια. Είναι αρκετά πολύπλοκο αυτό, γιατί όταν. Όταν λέμε πράσινο, περιουσία... τι εννοούμε, ας πούμε το πάρκο Εγνατία, το πάρκο των Προσκόπων, αυτό εννοούμε τα σημεία πρασίνου τα οποία θα δώσουν το ανάλογο οξυγόνο στους πολίτες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, γιατί ακόμα και ένα παιδί μπορεί να καταλάβει ότι πράσινο είναι κάτι που είναι πράσινο. Έχει φύλλα σε ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου, είτε είναι ένα θάμνο, δημιουργεί σκίαση, δημιουργεί δροσιά. Προστατεύει από το θόρυβο, δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον. Εδώ υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Όταν είσαι ένας δήμος, μια δημόσια υπηρεσία και πρέπει να βάλεις πράγματα μέσα σε κουτάκια στενά γραφειοκρατικά, αν πήγες πριν από ένα μήνα και έβαλες, ξέρω εγώ, 200 θάμνους και 50 δέντρα σε ένα πάρκο, το ονομάζεις πράσινο. Αν όμως αυτό το πράγμα για τον ΑΒ λόγο δεν συντηρηθεί ο πολίτης, εσείς και εγώ που θα πάμε εκεί και δει αυτή την φύτευση να έχει χαλάσει, τότε αυτό δεν είναι επί της ουσίας πράσινο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το οίκο πάρκο Αλτιναμάζη είναι οίκο, είναι πάρκο. Γιατί όταν εγώ πηγαίνω εκεί πέρα βλέπω ένα σεληνιακό τοπίο. Υπάρχουν μόλις 3 τριγωνάκια, μόνο 2 τριγωνάκια στην οδό Κονδύλια, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η υφιστάμενη φύτευση από την εποχή του στρατοπέδου. Και μετά βλέπουμε μια άδεια έκταση, η οποία στις μακέτες παρουσιαζόταν ως μια πυκνή φύτευση. Μπορεί ο Δήμος να πήγε κάποια στιγμή εκεί και να έβαλε 500, 600, 800 δέντρα, αλλά αυτά τα δέντρα πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι μεν υπηρεσίες και ο Δήμος πιστεύει ότι έχουμε πράσινο,
Αλλά εμείς που κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, δεν μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό το πράσινο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή μέσα στο πάρκο Αλτιναμάζη μπορούν να φυτευτούν γύρω στα 3.000 δέντρα, βλέποντας από δορυφορική φωτογραφία. Αν όμως ψάξουμε και διαπιστώσουμε ότι στους 30 πόντους κάτω από το έδαφος, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, υπάρχουν μπάζα, ναι. Γιατί όταν δημιουργήθηκε η περιφερειακή οδός και κατεδαφίστηκε το στρατόπεδο, κάποιος είπε στους εργολάβους: πάντα ρίξτε τα μπάζα εκτός του πάρκου. Θα δείτε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και εκεί πέρα ένας χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 3.000 δέντρα, δεν μπορεί να φιλοξενήσει τόσα, μπορεί να φιλοξενήσει πολύ πολύ λιγότερα, γιατί εν τέλει έχει υποβαθμιστεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Οπότε έχουμε μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τι υπάρχει σε μια μελέτη, του τι υλοποιείται και του τι βιώνει εν τέλει ο πολίτης. Και τι λέγεται πάρκο και ποιο είναι ακριβώς το πάρκο. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν στην πόλη δεκάδες τριγωνάκια. Τρίγωνοι χώροι, οι οποίοι έχουν πράσινο και τολμώ να πω ότι είναι αρκετά περιποιημένοι, έτσι. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε το μισό πράσινο από ό,τι απαιτεί μια υγιής πόλη, μια πόλη η οποία εξασφαλίζει τα μίνιμουμ για τη δημόσια υγεία των πολιτών τους, σημαίνει σε όρους καθημερινούς ότι εκεί που βλέπουμε ένα δέντρο πρέπει να υπάρχει άλλο ένα δίπλα του. Πόσο κατανοητό είναι... για έναν πολίτη, πόσο πράσινο χρειάζεται, πόσο επαρκεί, γιατί και η δημόσια υγεία σε σχέση με το πράσινο. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν μου πείτε, εγώ μια χαρά την υγεία μου έχω, μια χαρά καθαρό αέρα αναπνέω, το βράδυ όχι τόσο το χειμώνα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και όλο αυτό το οποίο υπάρχει, που στην Ελλάδα και κυρίως νομίζω ότι φαίνεται, κύριε Γεωργιάδη, σε κάποιες περιοχές που δεν έχουν πράσινο, το πόσο έντονο είναι το χειμώνα, αυτή η ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία υπάρχει. Όπως και στην Αλεξανδρούπολη, όπως και στην Κομωτινή, πολύ περισσότερο, που πιθανόν εκεί δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία σε τι κατάσταση, σε τι ποσοστό βρίσκεται το πράσινο στην περιοχή, αλλά πόσο επιβαρημένη είναι πολύ όταν υπάρχει αυτή η ρύπανση. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κοιτάξτε, η ρύπανση είναι ένας ύπουλος παράγοντας. Έτσι. Είναι μια, οι ασθένειες που προέρχονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζονται μη μεταδιδόμενες ασθένειες. Δεν για παράδειγμα σαν τον κοροναϊό που είναι και εκεί στην επικαιρότητα. Αν και μια πυκνά φυτεμένη πόλη προστατεύει από τους ιούς, τους νέους ιούς και τις ασθένειες που δημιουργούνται, διότι ρίχνει τη θερμοκρασία, βελτιώνει, φιλτράρει τον αέρα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα ακόμα φίλτρο ενάντια σε αυτούς τους νέους κινδύνους που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται όλο ένα και πιο ορατή και μάλιστα πεθαίνει κόσμος. Υπάρχει, πρόσφατα βγήκε μια έκθεση της Eurostat που αναφέρει τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 8.000 άνθρωποι στην Ελλάδα από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εσείς αναφέρατε την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή, αλλά φανταστείτε ότι στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα έχει βρεθεί τώρα σε μια δύσκολη κατάσταση με την οικονομική κρίση. Αν πάτε, ας πούμε, στην Αθήνα που κυκλοφορούν, αν δεν κάνω λάθος, 35.000 ταξί, που όλα τα περισσότερα και πετρέλαιο, με τα μικροσωματεία και όλα αυτά, δεν είναι ακριβώς εύκολο σε συνθήκες κρίσης για έναν οδηγό ταξί να πληρώσει 40 χιλιάρικα για να πάρει ένα ηλεκτρικό ή ένα υβριδικό αυτοκίνητο. Το ίδιο και για όλους τους ιδιώτες. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό. Οπότε, καθώς παλαιώνουν τα αυτοκίνητα, ρυπαίνουν και περισσότερο. Ναι. Όσοι περνάνε τα αυτοκίνητά τους από κταίο, θα δουν ότι, ή από τις κάρτες καυσαρίων, θα δουν ότι με τον χρόνο η απόδοση, η ικανότητα του αυτοκίνητου να εκλείει λιγότερους ρύπους μειώνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, 8.000 άνθρωποι στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Χωρίς να γίνεται κατανοητό και χωρίς να είναι ορατό. Παρ' όλα αυτά, αν πάρουμε στοιχεία από την πνευμολογική κλινική ή από το ογκολογικό τμήμα του πανεπιστημίου, του νοσοκομείου, θα αρχίσουν να γίνονται προφανή αυτά τα στοιχεία. Αν στα 11 εκατομμύρια, χοντρά-χοντρά, 8.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο, σε μια πόλη των 60.000, σαν την Αλεξανδρούπολη, σημαίνει 42 θάνατοι τον χρόνο. Αυτό είναι περίπου ένας συμπολίτης μας την εβδομάδα χάνει τη ζωή του για λόγους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι σοκαριστικό και μακάβριο. Ξέρετε, τώρα θα μας ακούνε και όλα οι τηλεθεατές και θα πούνε και εμείς τι να κάνουμε. Ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Τον λόγο έχουν οι αυτοδιοικήσεις, η πολιτεία κτλ. Τι κάνετε γι' αυτό? Κάνετε κάποιες ενημερώσεις εσείς, κάποιες συγκεντρώσεις, πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας δίνετε. Αλλά από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι για να περάσουμε σε μια τέτοια πράσινη μετάβαση για την πόλη, χρειάζεται να βάλουν πλάτη όλοι.
δηλαδή και οι πολίτες οι ίδιοι, γιατί είναι μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που και με την καθημερινή. Και τι να κάνει, μπορεί ο καθένας να πάει και να φυτέψει δέντρα και θάμνους. Αυτό δεν θα ήταν ευχής έργο, τουλάχιστον στις αυλές μας. Και εφόσον υπάρχει έτσι λίγο μια γραφειοκρατική αδράνεια, θέλω να απευθύνω και ένα κάλεσμα στους συνδημότες μας. Όσοι έχουν λίγο χώρο ιδιωτικό που θέλουν να φυτέψουν, αυτό τον καιρό το δασαρχείο δίνει δωρεάν ή τέλος πάντων πολύ φθηνά δεντρίλια. Και αν δεν γνωρίζουν τι ακριβώς να φυτέψουν, τι ανάγκες πρέπει να καλύψουν με τις φυτέψεις, η ομάδα μας εθελοντικά μπορεί να παρέχει αυτή την πληροφόρηση. Ας μας στείλουν ένα μήνυμα στο Facebook και θα χαρούμε ακόμα και να πάμε και εκεί πέρα, γιατί αυτό εμείς το βλέπουμε και σαν ένα πεδίο πειραματισμού και καθημερινής επαφής με το πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπα, να βάλουν πλάτες όλοι. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει μια επιστημονική προσέγγιση, η οποία βασίζεται όχι σε γνώμες, όπως είδαμε με την κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι, αλλά σε δεδομένα. Η πόλη σήμερα, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι Δήμοι προχωρούν σε μαζικές φυτεύσεις όπου μπορούν, αλλά ακολουθούν και νέους, πιο έξυπνους τρόπους διαχείρισης του προβλήματος. Για παράδειγμα, βάζουν αισθητήρες ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δημόσια κτίρια, στις κολόνες οδοφωτισμού, ώστε να μπορούν σε μια οθόνη υπολογιστή να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιες είναι οι τιμές των ατμοσφαιρικών ρήπων. Και ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν, να παρακάμπτουν κατά το δοκούν την κίνηση, να φυτεύουν κατάλληλα είδη δέντρων τα οποία φιλτράρουν τον αέρα. Οπότε περνάμε σε μια άσκηση πολιτικής η οποία βασίζεται στην πραγματικότητα, mm-hmm, και όχι στις γνώμες ή τις πολιτικές αντεγκλήσεις, για τις οποίες στην Ελλάδα είμαστε ίσως λίγο εγκλωβισμένοι σε αυτό. Κακώς κατ' εμέ, διότι η πρόκληση είναι τεράστια και πρέπει να αρχίσει να πρετανεύει λίγο περισσότερο η λογική και τα επιστημονικά δεδομένα. Εσείς η παράταξή σας είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην τοπική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ναι. Τι γίνεται εκεί, αυτά τα θέματα δεν μπαίνουν προς συζήτηση? Προφανώς και μπαίνουν προς συζήτηση. Εμείς την Δευτέρα, ένα από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη στο Συμβούλιο της Κοινότητας της Δευτέρας στην Αλεξανδρούπολη στις 6 ώρα. Μια πρόταση που κατέβασα και αφορά τη φύτευση 2.500 δέντρων εντός του 20 και του 21. Mm-hmm. 2.500 δέντρα, μπορεί να ακούγεται πολλά δέντρα και θάμνη, yeah, αλλά να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιό σας, υπάρχει ένας δρόμος 2.500 χιλιόμετρων από τη Μαΐστρο στον Απαλό. Δεξιά, αριστερά και στη μέση υπάρχουν κάποιες νησίδες. Εκεί πέρα, στα 2.500 χιλιόμετρα, αν ανά μισό μέτρο φυτέψουμε ένα θάμνο, είναι γύρω στους 6.000 θάμνοι. Αν φυτέψουμε ένα δέντρο ανά 3 μέτρα, είναι γύρω στα 600 δέντρα. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, κανείς δεν ξέρει τι καλώδια, τι σωλήνες, τι οπτικές ίνες υπάρχουν κάτω από αυτούς τις υφιστάμενες υποδομές. Αυτά τα ξέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εύχομαι, σίγουρα, δεν είναι... εύχομαι να τα ξέρουν. Αλλά ακόμα και αν τα ξέρουν, υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούμε να αυξήσουμε την επιφάνεια του πράσινου στην πόλη. Πράσινες ταράτσες, πράσινη τύχη, πράσινη αρχιτεκτονική γενικότερα, να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία θα λέει ότι όποιο νέο κτίριο γίνεται με λεφτά των δημοτών θα είναι αποκλειστικά και μόνο βιοκλιματικό και ό,τι υφιστάμενα κτίρια υπάρχουν να αναβαθμιστούν. Πώς περιμένουμε ο πολίτης να πάρει το μήνυμα αν δεν βγει πρώτα ο Δήμος και να πει ότι εγώ ό,τι μου ανήκει το πρασινίζω? Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορούμε να βάλουμε μεγάλα containers στα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ένα δέντρο σε κάποιες γωνίες που βλέπουν να παρκάρουν τώρα αυτοκίνητα. Χώροι υπάρχουν, υπάρχουν κάποιοι ενδεδειγμένοι χώροι από την Δημοτική Αρχή για να γίνουν δεντροφυτεύσεις? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσο και εγώ με τη λίγη μικρή πρόσβαση που έχω σε δεδομένα του Δήμου, η αλήθεια γιατί είναι. Γιατί να μην έχετε, είστε Δημοτικό Σύμβουλο τη τοπική κοινότητα. Δεν ξέρω αυτό, θα το απαντήσετε, θα σας το απαντήσουν, μπορείτε με τη δημοσιογραφική δραστηριότητα να το θέσετε. Τώρα όταν θα κάνετε ας πούμε μία πρόταση στην τοπική κοινότητα για 2.500 δέντρα, εύλογο είναι να σας πούνε ότι πού ακριβώς θέλετε να τα φυτέψετε. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει έτοιμα από τον Οκτώβριο για να μου δώσουν έτσι λίγο στο γραφείο περιουσιών να μου δώσουν μία λίστα με το τι ανοίξει το Δήμο για να μπορούμε δομημένα, mm-hmm, να κάνουμε αυτές τις προτάσεις και με καθυστέρηση 3 μηνών μου ήρθε ένα έγγραφο που μάλιστα συμβουλεύτηκαν και την νομική υπηρεσία του Δήμου ότι δεν υποχρεούνται να μου δώσουν αυτή την πληροφορία. Θεμητό. Ως Δημοτικός Σύμβουλος Κοινότητας. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο και εν δυνάμει μπορεί να είναι προβληματική τα κανάλια επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά πολλωμένο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια ένταση μεταξύ
των δημοτικών παρατάξεων κυρίως, για λόγους ουσιαστικούς ή μη ουσιαστικούς, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που προσανατολίζει τους πάντες και ιδίως αυτούς που έχουν επικαλυφθεί... Εσείς στηριχθήκατε και από την Δημοτική Αρχή ως παράταξη. Όχι, η Δημοτική Αρχή και τη δική της παράταξη. Α, μάλιστα, συγγνώμη τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα του Πρασίνου που έχουν να κάνουν με το προσδόκιμο ζωής όλων μας, δεν νομίζω ότι προσφέρονται για αντεγκλήσεις και για επικοινωνιακά παιχνίδια. Είναι πολύ ουσιαστικά. Έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας και τα παιδιά των φίλων μας. Mm-hmm. Μπορεί εμείς οι ενήλικες να βλέπουμε παντού εχθρούς, ιδίως αν είμαστε μέσα σε αυτό το παιχνίδι το σκληρό της πολιτικής ή της αυτοδιοίκησης, όμως ένα μικρό παιδί βλέπει παντού ψυχές. Νομίζω ότι μετά από τόσους μήνες έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν έχετε αντιληφθεί τέτοιου είδους τακτικές, κύριε Γεωργιάδη, γιατί στο τέλος πραγματικά όταν μιλάμε για τέτοιες προσπάθειες που έχουν να κάνουν με την υγεία των πολιτών, νομίζω ότι θα το βρουν και ανταπόκριση, γιατί όλα θα πρέπει να περάσουν από εκεί. Μετά οι αποφάσεις σας πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση, πώς με την διαδικασία με βάση τον Κλισθένη. Κοιτάξτε, ο Κλισθένης καταρχάς, και νομίζω ήμασταν ακριβώς σε αυτή τη θέση το καλοκαίρι, ναι, όταν γυρνούσα από το Κοινοβούλιο που είχα πάει να υπερασπιστώ τον Κλισθένη 1, δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα ο θεσμός των Κοινοτικών Συμβουλίων, ναι, διότι του αφαιρέσαν τις αρμοδιότητες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πορευτούμε με τα σημερινά δεδομένα και να αντιληφθούμε ότι οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και συνεπούς εκπροσώπησης. Εμείς βγήκαμε εκεί μπροστά και είπαμε από την αρχή ότι αυτή η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα με το πράσινο. Το γεγονός ότι εκλεγήκαμε και μας δόθηκε ένα βήμα, ναι, εγώ ήλπιζα ότι θα μας δώσει πρόσβαση και σε δεδομένα, αλλά και στην κλειστή ομάδα η οποία αποφασίζει σε επιτροπές, στο περιβάλλον του ίδιου του Δημάρχου και όλα αυτά, περίμενα ότι θα μας δοθεί ένας χώρος και ένας λόγος να ακουστούμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, αλλά ενδεχομένως να μην έχει αποτελέσει και προτεραιότητα μέχρι τώρα. Μιλάμε για μια αλλαγή στο Δήμο μετά από μια δεκαετία και αυτά οι καθυστερήσεις είναι ως ένα σημείο κατανοητές. Από εκεί και πέρα, όντως, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας, κατ' εμέ, δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο στη διάβγεια και μετά να μένουν σε ένα σιρτάρι. Θα έπρεπε να τύχουν αξιολόγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πηγαίνουν και φτάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει έρθει ούτε μία μέχρι στιγμής. Και εκεί πέρα δεν είμαι κι εγώ αρμόδιος να σχολιάσω σε αυτό. Άρα παίρνονται κάποιες αποφάσεις μέσα στην τοπική κοινότητα και μένουν εκεί ως αποφάσεις. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί θα πρέπει να φτάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση, η δική μου από την αρχή είναι ότι το Συμβούλιο της Κοινότητας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ γόνιμο κύτταρο επεξεργασίας ιδεών, mm-hmm, για την πόλη. Επίσης, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο καθημερινής επαφής με τους πολίτες, διαβούλευση, να πηγαίνει ο Δήμος εκεί που δεν μπορεί να πάνε οι υπηρεσίες, εκεί που δεν μπορούν να πάνε οι γραφειοκρατίες. Αυτό σημαίνει ευελιξία και αυτός ήταν και ο ρόλος της αποκέντρωσης που έφερε ο Κλισθένης, όπου οι κοινότητες εκλεγήκαν με ξεχωριστή κάλπη. Εμείς έχουμε εκλεγεί με ξεχωριστή κάλπη, έτσι. Όμως έχουμε πολύ μικρές δυνατότητες να μεταφράσουμε αυτές τις προτάσεις σε έργο, εκτός κι αν μπορέσουμε να υπερκεράσουμε προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να περνάμε μηνύματα, το οποίο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό όταν έχουμε απολέσει αυτό το κεκτημένο της αποκέντρωσης και της ισοτιμίας στις απόψεις. Ναι. Αυτό το καταθέτω εδώ ως σχόλιο, διότι εγώ είμαι ένας υπέρμαχος του Κλισθένη 1. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά απελευθερωτικό. Είστε ακόμη? Είμαι ακόμη και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που ήρθε μόλις σήμερα. Και να ολοκληρώσουμε. Στις 19 έτσι. Φεβρουαρίου, η πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου, η Όλγα Δασκαλή, βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τον Δήμο και ομάδα πολιτών, γιατί κάναν μια αναφορά σε μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου ενάντια στην κατασκευή ενός εργοστασίου διαχείρισης βιορευστών, mm-hmm, μέσα στη λίμνη του Μεσολογγίου. Είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτό που βιώνουμε εδώ με το Χρυσορυχείο, έτσι, μόνο που, ναι, εκεί χτίστηκε το εργοστάσιο. Και η Όλγα Δασκαλή, λοιπόν, ως πρόεδρος κοινότητας, έκανε την αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο, πήγε εκεί, μάζεψε ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία, έκανε μια ενημέρωση. Και αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι οι κοινότητες μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο όταν υπάρχει η βούληση να τις αξιοποιήσεις με διαφάνεια, με λογοδοσία προφανώς. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε καταφέρει στην Αλεξανδρούπολη να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου προτού ψηφιστεί, για παράδειγμα, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου από το Δημοτικό, ναι, Συμβούλιο, να έχει έρθει να πάρει μια γνώμη και από την κοινότητα. Δηλαδή, ο γνωμοδοτικός μας ρόλος δεν
δεν μπορούμε να τον ασκήσουμε, διότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν συμβαδίζει με αυτή του Κοινοτικού Συμβουλίου. Όμως, κατεβάζουμε κάποιες συμβάσεις, συγγνώμη, συγγύσεις. Με τέτοια μορφή και το προχωράς. Είναι ένας αγώνας. Τώρα το να κάθεστε να συνεδριάζετε με 5 θέματα, με 10 θέματα κάθε φορά και ποτέ αυτά να μην είναι υλοποιήσιμα και να μην φτάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, εγώ σας παρουσίασα σήμερα, γιατί οφείλω να το κάνω ενώπιον όλων των δημοτών, και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, κάποια δεδομένα, το οποίο πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο της Κοινότητας που να μην ευαισθητοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα. Mm-hmm. Έτσι. Όταν του λες το άλλο ότι πρέπει να διπλασιάσουμε το πράσινο, δεν είναι γνώμη. Είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εν τέλει αποφασίζει, εμείς νομοδοτούμε. Έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, να ψάχνουμε δεδομένα, να αναλύουμε και να προτείνουμε. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κτήμα όλων των παρατάξεων κυρίως, ολόκληρου του Δημοτικού γίγνεσθε. Και από εκεί και πέρα η λύση να πάει στους πολίτες, οι οποίοι δεν θα τους καλέσουμε απλώς ένα Σαββατοκύριακο να πάρουμε, ξέρω εγώ, τον κασμά και να σκάψουν να βάλουμε αυτά τα δέντρα. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα περιβάλλον φροντίδας του πρασίνου, όπου και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και ψηφιακές εφαρμογές, θα μπορούμε να περάσουμε σε περιβάλλοντα όπου η φροντίδα για το πράσινο θα είναι κάτι ευχάριστο. Και δεν θα βλέπουμε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα των λάθος κοπών, των λάθος κλαδεμάτων. Όλα αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν και οφείλουμε να τα αφήσουμε και εμείς, να μην τα βιώνουμε στο παρόν της πόλης. Αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει πολύ βιώσιμο μέλλον. Και εμείς ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε να λέμε, κύριε Γεωργιάδη. Μακάρι λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.